Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Ξέρω εγώ τι ώρα θα το δείτε σε όλους και σε όλες. Σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο της 5ης σεζόν Ελληναράδων Οδηγών και spoiler της 6ης σεζόν. Άντε, κουφάλες! Εκουφάλες! Βρισκόμαστε στην υπέροχη Κρήτη με την αφρικάνικη σκόνη πάνω από το κεφάλι μας, δυστυχώς. Μακάρι να ήταν ηλιόλουστη. Θα κάνουμε τώρα το τελευταίο επεισόδιο από το ένα κομμάτι του Ηρακλείου ως την Αμουδάρα. Αμουδάρα, δεν ξέρω παιδιά πως λέγεται, sorry για τον τόνο άμα το λέω λάθος. Σκουζάτσιμη. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μου λέγανε έλα στην Κρήτη, τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να έρθω Κρήτη. Χάρη σε εσάς. Λέξεις και ξέρεις, άντε γεια! Να δούμε εδώ πέρα, τώρα είμαστε στον παραλιακό στην Σοφοκλή Βενιζέλου. Ενώ βλέπουμε εδώ πέρα το Παγκρίτιο στάδιο. Να δούμε έτσι τι θα δούμε. Ναι, όντως, γιατί το ψάξα πριν, λέω, μου λες ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό το στάδιο. Και το θυμόμουν, έσπασε στο κεφάλι μου και λέω, α, το Παγκρίτιο είναι τελικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε χαλαρά και ήρεμα. Γιατί ξέρετε, όσο να είναι, εντάξει, ναι, μεν είμαι με το Ελληναρά Μάξο στην Κρήτη, αλλά ο μέσος 12χρονος κριτικός έχει μπερέτα πάνω του. Και την τελευταία φορά που τσέκαρα, μαζί μου δεν έχω πάρει τα λεξίσφαιρο. Λέμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Το μεταξύ ξέρω εγώ είναι το όριο 50, που πηγαίνω εγώ τώρα 55. Όχι ρε, ο άλλος θα γκαζώσει να περάσει σαν τον άνεμο. Άντε πάμε παρακάτω. Χαλαρά. Λάιρα. Λάιρα. Ήρεμα. Πώς κάθεται η τύπη σας σταυροπόδι εδώ πέρα δεξιά. Έτσι χαλαρούς σας θέλει. Χαλαρούς και σταυροπόδι. Εδώ άλλος ναι με το Τιγκουάν πάνω στο πεζοδρόμιο. Όχι ρε, δεν έχει να παρκάρεις εδώ πέρα δεν αν θες ρε. Όχι ρε, δεν μπορεί να παρκάρεις. Πεζοδρόμιο απάνω. Όχι ρε, δεν θες να δημιουργήσεις αυτές εδώ πέρα αριστερά. Για αυτό εδώ πέρα με το βανάκι. Α, όχι. Κάτι ήθελε να κάνει άνθρωπο, κάτι μπερδεύτηκε ίσως. Εντάξει. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Φρόνημα έχει στο πεσί. Πάμε παρακάτω. Πάμε εδώ πέρα ένα φλασάκι. Για κάποιο λόγο το GPS εδώ πέρα μου λέει ότι έχει κυκλικό κόμβο. Πού είναι ο κυκλικός κόμβος? Θα μας τρελάνεις, ρε κύρα Google. Τι να πω ρε παιδιά. Εκτός και αν αυτός που έφτιαξε το χάρτη εδώ πέρα της διαγραμμής στο Google Maps είχε πυρακές πριν, δεν ξέρω τι να σας πω, δεν έχω ιδέα. Άιντε πάμε παρακάτω. Θυμάμαι παιδιά την τελευταία φορά που είχα έρθει εδώ πέρα για δουλειά σε καράβι, πάντως σε αυτό το δρόμο το συγκεκριμένο που στο GPS λέει άγνωστος δρόμος. Έτσι γράφει το GPS, τι να σας πω. Ναι. Μου γράφει άγνωστος δρόμος, τι να κάνω. Εγώ φταίω. Άμα ξέρετε το όνομα του δρόμου γράφετε στα σχόλια, τι να σας πω. Τη γράφει Λεωφόρος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Παναγία μου. Γι' αυτό γράφει άγνωστος δρόμος, Χριστέ μου. Στο σταυρό σας όλοι. Παναγία μου. Εξαγγείλει Παναγία μου. Που είπα του Γκάντε το όνομα. Η κάμερα γούνα. Η κάμερα γούνα, άντε πάλι. Μπράβο μου και εμένα. Η κάμερα γούμαν έχει πεθάνει ρε. Έχει πεθάνει. Δύο λεπτά εδώ πέρα να περάσουμε. Είναι ένα... Ένα 12χρονο πρέπει να οδηγήσει στο Hilux. Ού, θα στουκάρανε πίσω μου. Δεν έχω την πίσω κάμερα. Γαμώ τους κλέφτες. Παιδιά έτσι έγραφε. Παιδιά έτσι έγραφε. Άμα μπορέσω με κάποιο τρόπο να το σταματήσω, να το δείξω με κάποιο τρόπο, θα σας το δείξω. Αλήθεια. Γι' αυτό το GPS. Να ρε, δεν κάνω πλάκα ρε. Να, δέστε τι γράφει. Δέστε. Άγνωστος δρόμος. Τι να σας πω. Το ξέρω ότι είναι επικίνδυνο. Εντάξει, κοίταζα που πήγαινε και απλά το κράταγα μπροστά την κάμερα. Δεν ξέρω τι έχει κάνει η κάμερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ω Θεέ και Κύριε. Γράφει και πότε γεννήθηκε και πότε πέθανε. Πόσο πιο μακάβριο! Μαλάκα, οι τελετές μπούκουρα του έχουν γράψει στις πινακίδες εδώ πέρα. Αλήθεια τώρα. Πέσα μου την αλήθεια δηλαδή. Αν κάποιος από το Δήμο Ηρακλείου, Αμουδάρας, δεν ξέρω τι είναι εδώ πέρα, βλέπει, ας μου πει. Κάνατε σύμβαση με τις τελετές μπούκουρα. Εδώ γράφει Έλληνας Πρωθυπουργός. Ρε, λυπήσου μας. Λυπήσου. Και εμένα και τα παιδιά που θα το δουν το βίντεο. Δηλαδή, η Μαρντουάν.
Η Μαρντουάν. Αχ, πάμε παρακάτω, εδώ είμαστε μουδάρα πάντως. Αμουδάρα, αμουδάρα. Μρε κοπέλια, με συγχωρείτε άμα το λέω λάθος. Ω, Σουλτάν. Ω, Σουλτάν. Πάμε παρακάτω ρε παιδιά, ω Χριστέ μου. Δεν ξέρω αν έγιναν κάποια πράγματα τα οποία όσο γελάγαμε εδώ πέρα, αν έγιναν δεν τα έχω δει. Θα τα σημειώσω εδώ πέρα, είναι τεθλασμένες γραμμές, πάει όλες έχουν παρκάρει εδώ πέρα. Για να έχει τεθλασμένες κάτω γραμμές υπάρχει κάποιος λόγος. Λογικά. Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ουφ. Πάμε παρακάτω να δούμε εδώ πέρα, παιδιά, τι γίνεται. Ωχ, Θεέ μου. Ναι, εδώ το έχουν, ναι. Δεν ξέρω αν είναι μόνο εδώ, η αλήθεια είναι, να λέμε την αλήθεια. Μπορεί να το έχουν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εγώ να μην το ξέρω. Να λέμε του στραβού το δίκιο, παιδιά. Πιο νωρίς το φλάζ, ρε φίλε μου, πιο νωρίς να πούμε το ρημάδι. Λίγο πιο, δεν θα σου πέσει ο για το Θεό δηλαδή να είμαι. Για το Θεό δηλαδή. Χριστέ μου. Χριστέ μου. Πω πω, γι' αυτό το έλεγε. Εδώ τώρα το λέει. Εδώ, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου. Νομίζω έχει πολιτικές προτιμήσεις στο GPS ο κύριε Κάμερα Γουμάν. Νομίζω έχει πολιτικές πεποιθήσεις και προτιμήσεις ή η Google έχει κάποιες προτιμήσεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Σόπα. Νου σιτ Σέρλοκ. Δύο διαφορετικά κόμματα. Καλά, δύο διαφορετικά κόμματα, αλλά στη Βουλή μέσα ξέρουν τι θα πει ο ένας και ο άλλος. Ξέρει το Πασόκ τι θα πει Νουδί και Τούμπαλι. Και τα άλλα από κόμματα. Τέλος πάντων. Μην το πολιτικοποιήσουμε το ζήτημα εδώ πέρα. Εδώ άλλος έχει παρκάρει στη διάβαση. Με το άσπρο το τι ήτανε. Μάζντα. Νομίζω ότι πινακίδες πρέπει να ήταν Αλβανίας, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν είσαι Έλληνας και έχεις αμάξι 5.000 κυβικά και μου είσαι ένας πινακίδες, εδώ αριστερά δες εδώ πέρα τι γίνεται. Μα το στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα πιο κάτω λίγο. Ωχ, μάνα μου. Εντάξει, καλά πήγε αυτό. Δεν μπορώ να πω. Εδώ τι είναι, κολλάμε πάλι. Κάποιος πάρκαρε κάπου παράνομα. Βάλω στη μηχανή, ρε παιδιά, δες εδώ πέρα αριστερά. Δηλαδή, την έβαλες που την βάλει την απαράλληλα, βρε πουλάκι μου. Έχεις πάρκαρε παράνομα, πάρκαρε κιόλας παράνομα. Και ανάποδα κιόλας με τη φορά. Βρε πουλάκι μου κι εσύ τώρα να πούμε. Έλα, έλα τώρα, έλα τώρα. Σε πιάνει αηδία, σε πιάνει αηδία. Συγχαμένα. Συχτήρ. Πάντως ένα πράγμα που αναγνωρίζω εδώ πέρα είναι ότι ό,τι θέσεις αμαία έχουμε δει δεν έχει παρκάρει ούτε ένας. Ούτε στο σούπερ μάρκετ. Να λέμε τους τραβού το δίκιο. Στην Αθήνα ένα άλλο παπά Ευαγγέλιο. Χριστάς. Λοιπόν, φαρμακείο με κόκκινο σταυρό, που στο Άμστερνταμ είναι. Όσοι έχετε πάει Άμστερνταμ θα καταλάβετε τι εννοώ. Α, medical center, ιατρείο. Οκ, okay, εντάξει. Παραπέμπουν αλλού. Ναι. Κλασικά η κάμερα γούμαν. Μη και δει. Έλα, έμπα, μάστορι. Μη και δεις νουτέλες και κρέπες και βάφλες. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι ένα άτομο το οποίο γλυκό θα φάω μόνο αν έχω λιγούρα, έτσι. Δεν μπορώ να φάω γλυκό at random. Ίσως μόνο σε μια συγκεκριμένη σοκολάτα δεν θα πω πια. Η οποία, άμα μου δοθεί η ευκαιρία, θα την αγοράσω με τη μία να φάω εκείνη τη στιγμή. Αλλά μόνο αυτό. Όχι, να λέμε του τραβού το δίκιο. Κάνουμε έτσι εδώ πέρα τώρα. Βλέπουμε το λεωφορείο στο βάθος. Ζιγζάκια να κάνει σημαίνει ότι έχουν παρκάρει παράνομα. Κλασικά. Βέβαια, για να πω και το παράπονο μου, επειδή έχω φίλους εδώ πέρα στην Κρήτη, ειδικά στο Ηράκλειο. Μου λένε, αν έχεις αθηναϊκές πινακίδες και παρκάρεις παράνομα μαζί με τους άλλους,
Εσένα θα γράψουν γιατί έχεις αθηναϊκές πινακίδες. Που αυτό είναι όπως και στο Αγρίνιο παράβαση καθήκοντος. Για μένα. Ή θα του γράψω όλους ή μην γράψει κανένα. Δικαιώς. Ο νόμος δηλαδή τι ισχύει. Αν είσαι παράδειγμα, αν είσαι επιπαραδείγματι από το Ηράκλειο της Κρήτης, παραδειγματικά το χρησιμοποιώ. Τότε δεν σε γράφουνε, αλλά άμα είσαι από την Αθήνα σε γράφουνε. Τι φασούλα. Αχ, μανά μου. Σαλούστρος. Σαλούτε του παπά να μην το πεις πέρα και όσο άρχισε. Αχ, Παναγιά μου. Πάμε λίγο εδώ πέρα πιο κάτω. Να κλείσει σγά-σγά το επεισόδιο. Σγά-σγά. Ουφ. Ρε, γι' αυτό έλεγε άγνωστος δρόμος. Μέχρι και η Google χαμπάρι τον πήρε. Φουρούνο. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα Φουρούνο. Μάλιστα. Λόγω της δουλειάς μου καταλαβαίνετε τώρα. Διπλή διαχωριστική, να τόσο εξυπνάκιας. Να τόσο. Μην και περιμένει να έρθει ως εδώ. Άναβε το φλάσσο, αλλά έφεγε στο φεγγάρι. Μα. Να. Μα. Έχει διπλή κάτω. Σούπερ. Α, βιάζει κοσμό. Εντάξει, περιμένουμε τώρα. Χαλαρουίτα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ένας, δύο. Καλώς τα παιδιά τα ζουμπουρλούδικα. Δηλαδή, οι άλλοι πίσω περιμένουνε μ***ς, έτσι. Τι να πω ρε φίλε, τι... Είστε μερικοί, είστε μερικοί για κάτι ξύλιες. Αλλά είπαμε, εδώ πέρα έχουν και μπερέτες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, έχει πεζοδρόμιο τώρα. Οι άλλοι σου λένε πάμε από εκεί. Τα κάνουμε. Πεθάνουμε. Τέλος πάντων, παιδές. Κάπου εδώ ήρθε το τέλος του τελευταίου επεισοδίου της πέμπτης σεζόν. Subscribe, share, like. Dislike όσοι δεν με γουστάρετε. Χαίστηκα. Τα γνωστά δηλαδή και μη εξαιρετέα. Άμα γουστάρετε, κάνετε και κανένα donate. Και θα τα πούμε, ω Παναγία μου, και θα τα πούμε στην έκτη σεζόν. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή δύναμη στους δρόμους για να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια χαρά!